Είσαι ευτυχισμένη που ξαναπήρες το μωρό σου? Σύφησε, παρακαλώ. Πήγαινε σε ένα ξενοδοχείο και θα έρθει ο Χιλιάς να σε βρει εκεί. Αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Τι είναι εδώ? Πώς την είδες, ρε? Πόσες φορές να πούμε τα ίδια και τα ίδια, δεν βαρέθηκες? Ας μου έλεγες πότε θα συναντηθούμε. Σε ρώτησα. Λοιπόν, κάτσε ήρεμα, μην μπλέκω τη μέση μου. Αχ, παιδί, σας παρακαλώ, νιώθω χάλια. Λοιπόν, για να γάγει, ελπίζω να έχεις καλή δικαιολογία. Λέγε, ξεκινά. Πήγα στη Γερμανία και βρέθηκα στα ίχνη του Franz Weiss. Και όλα τα στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο Πάτροκλος ήταν πίσω από την απαγωγή της Μελινάς. Είμαι απολύτως σίγουρος. Απλά ακόμα δεν έχω τα στοιχεία για να το αποδείξω. Δεν πρέπει να μάθει ο Πάτροκλος ότι τα ξέρετε, έτσι? Εννοείται. Και να σου πω, τι θα έχεις νέα από τη Γερμανία? Σύντομα. Και όταν θα έχω τα στοιχεία, θα τον πιάσουν και θα τον πάνε μέσα. Το κάθαρμα. Το κάθαρμα. Είχα δίκιο τότε που νόμιζα τον είχα διπλάτη. Ναι, μου το θυμάμαι, το συζητήσαμε. Έκανα όμως μια βλακεία. Πήγα και τον βρήκα. Μεγάλο λάθος. Ναι, το ξέρω. Τα μπαλώσω όμως. Θα τον παγιδέψουμε. Θα κάνω το κορόιδο. Δεν θα το ξαναπλησιάσω. Ποιος άλλος το ξέρει εκτός από εμάς? Κανείς, και κανείς δεν ξέρει ότι βρίσκομαι εδώ πέρα. Ούτε καν ο Μινάς. Μη σου ξεφύγει τίποτα στη Βασιλική. Όχι, πουθενά. Ούτε η Αναστασία ξέρει? Ούτε. Γι' αυτό και δεν θα πάω να τη δω. Θα πάω να κλειστώ στο ξενοδοχείο μέχρι να φύγω για Χανιά. Υποτίθεται ότι είμαι για δουλειές στο Ηράκλειο. Λοιπόν, τσιμουδιά σε κανένα. Εντάξει. Θα είμαστε σε επαφή και μόνο μαζί μας. Τι? Γιατί με τη Μελίνα κομμένα τα παρέδωσε, το είπαμε. Όπως διατάξετε, κύριε Ματθαίου.